Χαίρετε κυρίες και κύριοι, περιορίζεται σημαντικά η αστάθεια τις επόμενες ημέρες. Ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά έως και τα τέλη της εβδομάδας και όχι μόνο. Η θερμοκρασία επίσης θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αλλά θα διατηρηθεί σε καλά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Η ημέρα μάλλον παρέπεμπε για τα βόρεια τμήματα της χώρας μας σε πιο φθινοπορεινό καιρό, μάλλον αρχές του Οκτώβρη, με αρκετά πυκνή συννεφιά και βροχές κατά περιόδους. Και στην υπόλοιπη χώρα είχαμε αστάθεια κυρίως από το μεσημέρι και μετέπειτα. Βλέπετε την αυριανή εικόνα του καιρού. Πολύ καλύτερα θα κυλήσουν τα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λίγα τα σύννεφα, θα δούμε πού θα δώσουν φαινόμενα. Στην υπόλοιπη κεντρική Ευρώπη έχουμε πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες και ένα κύμα ζέστης, καύσωνα στην ουσία, εκτείνεται από την Ιβρική Χερσόνησο προς την Γαλλία και αναμένεται να κινηθεί ακόμα πιο βόρεια τις επόμενες 48 ώρες, ανεβάζοντας τον υδράγειο ακόμα και στις γερμανόφωνες χώρες κοντά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο πάντως το απόγευμα δεν αποκλείονται πολύ ισχυρές καταιγίδες εδώ σε περιοχές της Γαλλίας, συνοδευόμενες από δυνατό άνεμο ή και αποχαλάζει. Πάμε όμως στην Ελλάδα να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό της αυριανής ημέρας, ξεκινώντας από τις πρωινές ώρες, όπου βλέπετε θα ξεκινήσει η ημέρα πάρα πολύ καλά, με λιακάδα σχεδόν παντού. Βάζω το σχεδόν γιατί σε Λες Βοχείο κάποια παροδικά αυξημένη συννεφιά θα έχουμε το πρωί, και στην Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείεται να ξεκινήσουμε και εδώ με κάποια παροδικά αυξημένη συννεφιά, η οποία ίσως δώσει το πρωί στις παράκτητες περιοχές γύρω από το Θερμαϊκό και στην Χαλκιδική κάποια παροδική βροχή με τη μορφή ασθενούς μπόρας. Τώρα, πάμε να δούμε την εξέλιξη για τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, δείτε, θα διατηρηθεί ηλιακάδα και θα κάνει ζεστούλα, θα δούμε σε λίγο την θερμοκρασία. Στα υπόλοιπα, υπηρετικά θα συννεφιάσει μεν στις ορεινότερες κυρίως, οι ορεινότερες περιοχές. Μεγαλύτερη πιθανότητα, με συγχωρείτε, στο 70 με 80% για κάποια μπόρα ή και καταιγίδα υπάρχει εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στην ημιορεινή ορεινή. Ενώ υπάρχει επίσης κάποια πιθανότητα κοντά στο 40 με 50% για κάποια παροδική βροχή πολύ μικρότερης διάρκειας και έντασης και στις ορεινότερες περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας. Στην Χαλκιδική, την Νότια, ο καιρός θα έχει βελτιωθεί μετά το μεσημέρι. Για να δούμε και την εξέλιξη του καιρού μέχρι και αργά το βράδυ, αργά τη νύχτα μέχρι και το τέλος της Πέμπτης δηλαδή. Θα ξεστερώσει τις βραδινές ώρες, όπως βλέπετε, σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα. Κάποια σύννεφα εδώ από τη Χαλκιδική μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη θα παραμείνουν λίγο πιο πυκνά, ίσως έως και αργά το βράδυ στο διάβα τους φέρουν κάποια ψυχάλα ή και ασθενή παροδική βροχή, τοπικού γενικά όμως χαρακτήρα και μικρής διάρκειας. Όσον αφορά στους ανέμους, έχουμε ένα πιο δυνατό μελτέμι τις τελευταίες ώρες και θα το έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Αύριο το πρωί, εξάρια, επτάρια αναμένονται από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, όχι πάνω από 3 με 4 από φορ στο Ιόνιο. Μετά το μεσημέρι φαίνεται ότι οι άνεμοι θα διατηρηθούν πάνω κάτω στις ίδιες εντάσεις με περίπου την ίδια διεύθυνση. Εξασθενούμενοι λίγο μόνο στα πιο βόρεια, αλλά στα νότια θα φτάσουν τα 6 και τοπικά και τα 7 από φορ. Στα δυτικά τα 3 με 4 από φορ θα τα έχουμε από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις από το απόγευμα και μετέπειτα. Πάμε στην θερμοκρασία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Βλέπετε, θα έχουμε και πάλι δεκάρια, εντεκάρια, δωδεκάρια στις ορεινότερες περιοχές. Η ψύχρα διατηρείται και πάλι στα ορεινότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε κάτω από 15 βαθμούς στα βόρεια παιδινά, με 20 και 21 βαθμούς στην υπόλοιπη νότια, νοτιοανατολική, νησιωτική Ελλάδα. Το μεσημεράκι τώρα θα παρατηρήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 30 με 31 βαθμούς. Στα περισσότερα παιδινά υπηρετικά, γύρω στους 25 με 27 έως και 28 στις περισσότερες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, κοντά στους 30 βαθμούς εδώ στα πολύ νοτιοανατολικά τμήματα έως και 31, όπως και σε περιοχές πιθανώς της Νότιας Κρήτης. Για να πάρω μια γεύση τώρα από τον καιρό της Αττικής. Αναμένεται πάρα πολύ καλός ήδη από την αρχή της ημέρας, με ηλιοφάνεια, λίγα συννεφάκια τις μεσημβρινές ώρες εδώ στις βορειότερες περιοχές του νομού Αττικής στην επόμενη κάρτα, και βλέπουμε ότι μέχρι και το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει καλός με ξαστεριά από τις βραδινές και μετέπειτα ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι γύρω στα 4 με 5 τοπικά έως και 6 μποφόρ στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού, και η θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς το πρωί με 30 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Πάμε και στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα πραγματικά, όπως σας είπα και στην αρχή του δελτίου, παρέπεμπε η όλη εξέλιξη του καιρού, μάλλον σε αρχές του Οκτώβρη και όχι για αρχές Ιουλίου. Θα έχουμε πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες αύριο.
Με ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη και στι περισσότερε περιοχέ Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείεται και πάλι στα ανατολικά τμήματα τη Θεσσαλονίκη, του νομού Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική να ξεκινήσουμε με κάποια παροδικά αυξημένη συννεφιά, που κυρίω γύρω από το Θερμαϊκό και στι ακτέ Χαλκιδική ίσω δώσει κάποια παροδική βροχή νωρί το πρωί με τη μορφή ασθενού μπόρα. Μικρή πιθανότητα να έχουμε και κάποια λίγα στραπόβροντα μαζί με αυτέ τι συννεφιέ και τα φαινόμενα. Κατά τα άλλα, δείτε τώρα προ το μεσημέρι θα βγάλει ήλιο στι περισσότερε παιδινέ και παράκτιε περιοχέ. Αυτό ισχύει και για την πόλη τη Θεσσαλονίκη. Μικρή πιθανότητα στο 40% να συννεφιάσει στα ορεινά της Πέλλας, Πιερίας, Σημαθίας, Κιλκής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και να βγάλει κάποια πολύ μικρής διάρκειας βροχή με τη μορφή μπόρας του 10 λεπτού και 20 λεπτού. Και από το απόγευμα προς το βράδυ και μετά θα ξαστερώσει με λίγο πιο πυκνές τις συννεφιές στα πιο ανατολικά τμήματα και πάλι του νομού Θεσσαλονίκης και στην Χαλκιδική. Οι άνεμοι τώρα αρχικά θα πνέουν βορειοδυτική. Ένας βαρδαράκος για το θερμαϊκό αυτό, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένος. Τα 4 πρόσκαιρος και 5 εποφόρμια βαθμία εξασθένηση. Θερμοκρασία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης στους 17 βαθμούς το πρωί με 30 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Πάμε τώρα στην μετεωπορία μας. Την Παρασκευή αναμένονται ακόμα καλύτερες καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα. Δεν θα λείψουν όμως κάποιες συννεφιές. Βλέπετε εδώ από τη Μαύρη Θάλασσα, από τη Βουλγαρία, πώς ξεχύνονται κάποιες συννεφιές. Το σύστημα το οποίο μας επηρέασε τις τελευταίες ημέρες, αυτό το βαρματικό χαμηλό, το οποίο στροβιλίζονταν γύρω από τον εαυτό του στη Μαύρη Θάλασσα και στην περιοχή της Ουκρανίας, αρχίζει και εξασθενεί. Κουρασμένο πλέον και εξασθενημένο, κινείται ακόμα πιο ανατολικά προς την Ρωσία και την Ανατολική Τουρκία. Αυτό που σας έλεγα είναι ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε κάποιες συννεφιές και την Παρασκευή από τα βόρεια ανατολικά, που ίσως στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, πιθανώς και της Τεραιάς, να δώσουν κάποιες σύντομες, το τονίζω, βροχές με τη μορφή μπόρας. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα. Μέχρι και το βράδυ αυτά τα σύννεφα αστάθειας θα επηρεάζουν, επαναλαμβάνω, τις ορεινότερες κυρίως περιοχές κεντρικής και της βόρειας χώρας. Ο καιρός βελτιώνεται αρκετά από την Παρασκευή. Βοριαδάκι στο Αιγαίο στα 5 με 6, τοπικά στα νότιος και 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία μέγιστη την Παρασκευή. Θα δούμε ότι θα φτάσει ο υδράργυρος κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. 31 με 32 βαθμούς θα πρέπει να έχουμε στα κεντρικά και τα νότια, αλλά και τα δυτικά παιδινά υπηρετικά. Γύρω στους 29 με 30 βαθμούς και στα ορεινά, αλλά και στα νησιά. Μας, με μια θερμοκρασία θάλασσας κοντά στους 25 βαθμούς κατά μέσο όρο και στα βόρεια και στα νότια αλλά και στα δυτικά. Για να πάρουμε μια γεύση από το Σάββατο, δείτε και πάλι από τα βόρεια ανατολικά θα υπάρχουν κάποιες συννεφιές. Και ενώ η μέρα θα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και θα παραμείνει έτσι ο καιρός πολύ καλός, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα τηρηθεί ηλιοφάνεια, μέχρι και τα βόρεια τμήματα της Κρήτης κάποιες παροδικά αυξημένες συννεφιές θα τις έχουμε. Εδώ όμως στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και στην Θράκη βλέπουμε μια νέα δέσμη με γκρι και μπλε χρωματισμούς που υποδηλώνουν άστατο καιρό. Και αυτές οι μπόρες δεν αποκλείεται στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη να επηρεάσουν αυτά τα τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως μόνο εκεί. Αν αφήσουμε να δούμε την κατάληξη του Σαββάτου πλευράς καιρού, θα δούμε ότι η αστάθεια θα είναι πολύ περιορισμένη και πάλι μόνο στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας, με ακόμα μικρότερης διάρκειας μπόρες, κυρίως το απόγευμα προς το βράδυ του Σαββάτου, στις βορειότερες ορεινές, το τονίζω, περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα, λιακάδα λοιπόν, ένα δυνατό μελτεμάκι στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ο υδράργυρος τώρα το Σάββατο το μεσημέρι στους 30 βαθμούς στα βόρεια. Το 25 που σας έδειξα χθες το έβαλα και πάλι για την Θράκη, όπου είδαμε εκεί θα είναι λίγο πιο άστατος ο καιρός, αλλά στην υπόλοιπη χώρα θα πιάσουμε και 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στα παιδινά υπηρετικά, κυρίως της Δυτικής Ελλάδας. Μια γρήγορη γεύση από την Κυριακή. Όπου δεν αλλάζει το σκηνικό, θα έχουμε πολλές ώρες ηλιοφάνειας από την Παρασκευή λοιπόν και το Σάββατο και την Κυριακή. Στα υπηρετικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, μέχρι και την Βόρεια Κρήτη, παροδικά αυξημένες συννεφιές και πάλι στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Ίσως βγάλει κάποια σύντομη βροχή με τη μορφή μπόρας. Και έτσι θα τελειώσει η Κυριακή, όπως θα δούμε στην εξέλιξη της ημέρας αυτής. Και θα παρατηρήσουμε ότι οι βοριάδες θα τηρηθούν στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι πολύ πιο εξασθενημένη και η θερμοκρασία την Κυριακή. Το μεσημέρι θα κοιμαθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές, 32 βαθμούς στα δυτικά, ίσως στην Βόρεια Ελλάδα να έχουμε γύρω στους 28 με 29 βαθμούς κατά τόπους, με την πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνή συννεφιά στο εσωτερικό της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Όπως είδαμε, πάντως ζεσταίνει, βλέπετε, και στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Τίρανα 34 βαθμούς θα πρέπει να έχουν την Κυριακή, το Βελιγράδι 33 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική κινούνται από την Ισπανία διαμέσου της κεντρικής Ευρώπης ελαφρώς πιο ανατολικά. Μια ματιά τώρα, ακόμα πιο σύντομη, για την Δευτέρα, όπου ο καιρός δείχνει να παραμένει καλός.
Αλλά τα σημερινά στοιχεία θέλουν αυξημένη πιθανότητα για λίγο περισσότερες μπόρες και καταιγίδες στις βορειοδυτικές, κυρίως ημιωρινές, ορεινές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να παρουσιάζουν αξιόλογη αλλαγή όσον αφορά στην ένταση και την διεύθυνσή τους. Και η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται επίσης να παρουσιάζει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα διατηρηθεί στα επίπεδα του Σαββατοκύριακου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε εμάς για τη δική σας ΜΕΤΟ ενημέρωση. Και αύριο πάλι εδώ στην ΕΡΤ για να μην χάνετε τον καιρό σας. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.